Παρακάλεσα την κυρία Ανδρομάχη Βρυονίδου, Μπομποτά. Είναι ενδοκρινολόγος, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας και πρέπει να σας πω ότι στο λίγο διάστημα που μεσολάβησε στο διάλειμμα μου είπε πράγματα που είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλώ ήρθατε. Εντάσεις, λοιπόν, είμαστε τη εύκολη λύση. Δηλαδή, το ακούω. Έτσι, τι δίαιτε, τώρα έρχεται το φάρμακο. Θα πάω στη γιατρό, θα μου το γράψει τελείω. Δεν υπάρχουν μαγικά φάρμακα, το ξέρουμε όλοι και τα φάρμακα αυτά που κυκλοφορούν και θα κυκλοφορήσουν, πάλι οι μελέτες έχουν δείξει ότι πρέπει να ακολουθούμε και ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Δηλαδή, η σωστή διατροφή, η άσκηση και ο επαρκής ύπνος είναι απαραίτητες συνήθειες τις οποίες πρέπει να συσσωματώσουμε στη ζωή μας. Αν δηλαδή... Για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Αν δηλαδή στο ιατρείο σας έρθω και μου γράψετε το Οζέμπι και ποιο άλλο είναι στην Ελλάδα? Το Σαξέντα είναι. Μύρα γρουτίδι. Και θα παίρνω τη εταιρίες. δόση που θα μου πείτε μια φορά την εβδομάδα, το μήνα, δεν ξέρω πότε είναι. Δεν θα δυνατήσω, συνεχίζοντα να τρώω και να ζω. Θα συνεχίσετε γιατί ακριβώ τα φάρμακα αυτά έχουν το πλεονέκτημα ότι εκτό από το να διαγείρουν το πάγκρε και την παραγωγή ενσουλήνη και να αυξάνουν τη δράση τη ενσουλήνη στου διάφορου περιφερικού ιστού, επιδρούν και στον εγκέφαλο, στον υποθάλαμο, όπου εκεί αυξάνουν το αίσθημα του κορεσμού. Mm -hmm. Οπότε θα τρώτε λιγότερο αναγκαστικά. Και έτσι το ενεργειακό ισοζύγιο θα είναι ε, προ την πλευρά τη απώλεια. Μισό λεπτό. Υπάρχουν δύο κατηγορίε. Είναι η διαβητική τύπου 2, αν δεν κάνω λάθο, για του οποίου προορίζονται ουσιαστικά τα φάρμακα. Έτσι και υπάρχουν... ξεκίνησαν. Και οι ναι. Έτσι ξεκίνησαν. Εξελίσσονται αλλιώ. Αυτά και η παχυσαρκία και ο διαβήτης πάνε παράλληλα όσον αφορά την αύξηση. Mm -hmm. Γιατί η παχυσαρκία. Ε, ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων με παχυσαρκία θα εμφανίσει διαβήτη τύπου 2. Μάλιστα. Γιατί ακριβώς υπάρχει το κοινό σημείο που είναι η αντίσταση στην ισουλίνη. Άρα αυτές οι πανδημίες πάνε μαζί. Mm -hmm. Αν μειώσουμε λοιπόν την παχυσαρκία, θα μειώσουμε και τον διαβήτη. Ναι. Άρα η αντιμετώπιση μοιάζει. Mm -hmm. Βέβαια τα φάρμακα αυτά ξεκίνησαν α, για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2. Ναι. Και στην πορεία είδαμε ότι η απώλεια βάρους είναι σημαντική, οπότε δοκιμάστηκε και σε, και σε άτομα τα οποία είναι παχύσαρκα, χωρίς όμως ζαχαρόδιαβητη. ναι, ναι. Υ υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να τα δούμε στην κατηγορία αυτό που λέγεται lifestyle φάρμακο. Πάω στη γιατρό που την ξέρω κιόλα ε, για να μου δώσει μια συνταγή να αρχίσω να παίρνω τα φάρμακα ή συνεχίζουν να είναι φάρμακα τα οποία είναι κάτω από αυστήρη ιατρική ε, ε έτσι θα έπρεπε να είναι. Επιμέλεια. Το σωστό. Οποιοδήποτε φάρμακο έχει πάρει ενέργειε, έχει αντεδείξει. Αυτά και πρέπει να παρακολουθούμε και τον ασθενή. Αν πράγματι χάνει βάρο. Mm -hmm. Δηλαδή, αν δεν χάσει συγκεκριμένο ποσοστό βάρου σε κάποιο μικρό διάστημα, δεν έχει νόημα να παίρνει το φάρμακο. Είναι ακριβώ σαν φάρμακο. Αυτή είναι η κατηγορία φάρμακα. Αυτά τα φάρμακα, βέβαια, τα επόμενα που θα βγουν επειδή θα είναι γενώσιμα η τιμή θα είναι πολύ μικρότερη. Άρα, ίσω εκεί η κατάχρηση να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Εικάζω ότι τώρα είναι φάρμακα που απευθύνονται αποκλειστικά σε ανθρώπου που έχουν διαβίτη τύπου 2. Έχουν πάρει ένδειξη όμω και για άτομα με παχυσαρκία. Α, υ, υ, το ήδη. ένα στη χώρα μα έχει πάρει ένδειξη για άτομα με δείχτη μάζα σώματο πάνω από 40 και συνοσηρότητε. Δείχτη δηλαδή, μάζα σώματο πάνω από 40 μιλάμε για ή, Όχι απλώ παχυσαρκού, υπερβολικά παχυσαρκού. Ναι, ο δείχτη μάζα σώματο είναι ένα δείχτη που χρησιμοποιούμε στην καθημέρα πράξη είναι κάτι απλό. Το βάρο μα δια το ύψο ναι, μα στο τετράγωνο. Ναι, ναι, θέλω να πω. Και μας ένα άνθρωπο που είναι με, 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 λογικό, με μέσο ύψο πάνω από 140 κιλά. Κάτι τέτοιο. Το πάνω από 140 είναι σίγουρα παχύσαρκο, ό,τι mm. ύψο και να Ναι, 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 εντάξει, ναι, θέλω να πω. Αλλά η ένδειξη προ το παρόν είναι για πάνω από 40, που ναι. είναι η εξεσημασμένη παχυσαρκία, όπω λέμε. Για, γιατί σα έτσι να κουβεντιάσουμε πέρα το γεγονό των ε, τεράστιων επενδύσεων που σημαίνει κάτι βλέπουν οι εταιρείε μπροστά του που ίσω εμεί δεν το έχουμε δει ακόμη, είδα για παράδειγμα στι ΗΠΑ οι μεγάλε γνωστέ αλυσίδε, mm. ακριβέ αλυσίδε γυμναστηρίων, τι κάνανε. Φτιάξανε κλινικέ, φαντάζομαι, α πούμε, όχι στα χαρτιά, αλλά κλινικέ που απλώ επιτρέπουν να υπάρχει ο γιατρό ο οποίος θα λέει στον γυμναζόμενο, θα σου κάνω Ταυτόχρονα και θεραπεία επαγγελματική που θα το συνδυάσω με το πρόγραμμα τη γυμναστική και μπαίνουν καινούργια πράγματα. Αυτό είναι ούσα lifestyle. Ναι, αυτό θα γίνει. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι αυτό πρέπει να γίνεται με να τηρούνται κάποιε προποθέσει. Mm -hmm. Ένα άτομο, α πούμε, σε μεγάλη ηλικία, τάξη, δεν είναι, με μικρότερο δίχτυμα ζωσώματο, δεν έχει νόημα να μπει σε αυτού του είδου τη θεραπεία. Το θέμα είναι να προλάβουμε τους πιο νέα, τα πιο νέα άτομα. Ναι. Γι' αυτό και ε, ξεκίνησε ήδη το Υπουργείο Υγεία, ανακοίνωσε το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία. Δηλαδή η πρόληψη είναι το βασικό. να σα πω, ωραία, παίρνει κάποιο το φάρμακο και βλέπει ότι έχει αποτελέσματα. Και λέει, τόλισε το πρόβλημά μου, σταματάει και το φάρμακο, εντάξει, τα χάσα τα κιλά μου. Τι γίνεται. Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσο και εξελισσόμενη. Άρα η οποιαδήποτε θεραπεία πρέπει να είναι μακροχρόνια. Ναι. Με το επαγόμενο οικονομικό κόστος που θα έχει. Ε, το θέμα είναι ότι υπάρχουν ήδη μελέτες, παρακολούθηση, δηλαδή σε άτομα που πήραν ένα χρόνο ή δύο χρόνια τα συγκεκριμένα α, φάρμακα που ξέρουμε, και έδειξαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό ξαναπήρε το βάρο πικρή. Όταν πηγαίνα. σταμάτησαν να παίρνει το φάρμακο. Βεβαίω. Γιατί ναι, είπατε, επενεργεί και στον εγκέφαλο και ναι, στο... Ναι, αλλά μετά από κάποιο διάστημα η δράση αυτή φεύγει. Mm -hmm. Εθαρρυντικά περισσότερο ήταν με το τελευταίο φάρμακο που τώρα θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, η τριζεπατίδη, όπου εκεί στον ένα χρόνο είδαν ότι το ποσοστό που επανέκτησε το βάρος ήταν μικρό. Όταν Άρα... λέτε γενώσιμα, δηλαδή μπορεί και η ελληνική φάρμακοβιομηχανία κάποια στιγμή να τα παράξει. Ίσως θα μπορέσει βέβαια. Όταν περάσει πατέντα κάθε φαρμάκου, μπορεί ο κάθε να το παράγει. Πάντω για, για να δείξω και τον. Όχι τον πανικό, αλλά τέλο πάντων ότι κάτι καινούριο έρχεται, κοίταζα την βιομηχανία τη διατροφή. Μιλάω για εταιρείε τώρα κολοσσούς, Ντανών, Unilever, ε, κάποιε άλλε, Nestlé, οι οποίε ετοιμάζονται για νέα προϊόντα, νέε συσκευασίε, θεωρώντας ότι. Μερικά εκατομμύρια καταναλωτέ θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία, θα μειώσουν τι θερμίδε που καταναλώνουν, θα θελήσουν να αγοράσουν προϊόντα που είναι περισσότερο φιλικά για να μην πάρουν βάρο και αναπροσαρμόζουν τι παραγωγικέ του μονάδε. Δηλαδή, το ε, 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 δεν είναι, είναι κακό. Όμως. Κάτι όχι καθόλου, αλλά δείχνει όμω πόσο, πόσο μεγάλο είναι ναι, το κύμα που έρχεται. Έχουν κινητοποιηθεί πάντε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή εμεί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ενδοκινολογική Εταιρεία. Και ξέρουμε την, τις πολιτικές που, έχουν, που προωθούν τώρα για την παχυσαρκία. Αυτός είναι ο σκοπός. Δηλαδή κάθε χώρα να εφαρμόσει κάποια α, πράγματα τα οποία να βοηθήσουν ακριβώς την πρόληψη της παχυσαρκίας και την αντιμετώπιση. Τώρα, αν έρθει ένας ασθενής σας που τον παρακολουθείτε συστηματικά, φαντάζομαι οι περισσότεροι διαβητικοί έχουν μια σχέση Βέβαια. συνεχή με τον με τη γιατρό του ή με τον γιατρό τους. Οι περισσότεροι. Τους. <χαι> ε, και σα το ζητήσει σαν φάρμακο το οποίο λειτουργεί. Εντάξει, δεν έχει δείκτη μάζα, μάζα σώματο 40, αλλά θα μπορούσε να τον βοηθήσει να χάσει κάποια γλά. Μπαίνει εύκολα κανεί σε αυτή τη διαδικασία ή δεν είναι τόσο απλό να ξεκινήσει. Έχει τι παρενέργειέ του τέλο πάντων. Ούτω ή άλλω πλέον τα φάρμακα αυτά έχουν περάσει από την τρίτη γραμμή που ήταν φάρμακα έχουν περάσει την πρώτη γραμμή σχεδόν. Δηλαδή, αν έχει ένα άτομο μπροστά σου που είναι 30 χρονών με διαβήτη τύπου 2, είναι παχύσαρκο, δεν θα το σκεφτεί καθόλου. Δεν ναι. θα καθυστερήσει στο να ναι, τον δηλαδή βάλει Δεν δηλαδή μιλά μιλάω για το αυτονόητο. Μιλά αυτό που είναι. το ζητάει, το κοιτάτε. Εντάξει, μπορεί για ένα μικρό διάστημα να το χορηγήσουμε για να δούμε τα αποτελέσματα. Αλλά το βασικό είναι στο, στο, στα άτομα με μεγάλο δίχτυμα ζωστόματο. Θυ θυμάμαι... Τώρα για 5 κιλά. Ναι. Αυτό νομίζω εύκολα μπορούμε να το πετύχουμε ναι. με τη διατροφή και με την άσκηση. Θυμάμαι ποια ήταν η περίοδο. Ήταν αμέσω μετά τον COVID που υπήρξε μια ιστερία με ένα από αυτά τα φάρμακα ε, που, που είχαν εξαφανιστεί από τα φαρμακεία. Ακριβώ. Γιατί το παίρνανε οι παχυσαρκεί, δεν μπορούσαν οι διαβητικοί να το βρουν. Ναι. Το οποίο όμω το παίρνανε, του το δίνανε οι γιατροί. Δεν φαντάζομαι ότι το παίρνανε διαφορετικά. Παχύσαρκοι. Τα άτομα με παχυσαρκία, ναι. μερικοί κάποιοι τα δύναν, τα φαρμακεία χωρί συνταγή. Α ναι. Τα πληρώνανε. Ναι. Έχουν παρενέργειε. Δηλαδή... Έχουν παρενέργειε. Όπω. οι πιο συχνέ είναι οι παρενέργειε από το γαστερικό Δηλαδή ναυτία, έμετη, διάρρεση, δυσκυλιότητα. Τα οποία εντάξει, ανάλογα με τη δοσολογία. Όσο ναι. πιο αυξάνει η δόση, τόσο πιο έντονα. Αλλά στου περισσότερου συνήθω υφίεται με την πάροδο του, του χρόνου. <clears throat> να σα πω τώρα που έχω μία διακεκριμένη επιστήμονα, μία να, να, μια, μια μικρή στροφή να φύγουμε δηλαδή από τα φάρμακα, επειδή μιλάμε και για την παχυσαρκία. Ε, πόσο επικίνδυνη ιστορία είναι η παχυσαρκία. Είπατε ότι είναι μία αιτία για το διαβήτη τύπου 2. Παχυσαρκία είναι μία νόσος η οποία συνοδεύεται από πάρα πολλές συνωσιρότητες. Ε, από το καρδιαγγειακό, αυξάνει τη συχνότητα για το διαβήτη, για την υπέρταση, για τη δυσλιπιδεμία, αυξάνει τις παθήσεις του αναπνευστικού, υπνική άπνοια που έχουμε, υπογονιμότητα σε άντρες και γυναίκες, <χι> σημαντικό, ειδικά στην εποχή που ζούμε που ούτε ή άλλως έχουμε υπογονιμότητα <χι> για διάφορους λόγους. Και επίση συνδέεται με αρκετέ κακοήθειε. Δηλαδή, είδαν ότι μετά από την απώλεια βάρου, είτε με φάρμακα είτε με τη βαριατρική χειρουργική, που είναι και πιο μεγάλα τα αποτελέσματα, πιο καλά, είδαν ότι υπήρχε σημαντική μείωση και του κινδύνου του καρδιαγκιακού, που είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίω, και των καρκίνων, που είναι η δεύτερη αιτία. Είπατε κάτι και είναι η τελευταία ερώτηση, την οποία με βοηθήσετε, γιατί δεν την είχα βάλει στη σκέψη μου. Για τι ιατρικέ χειρουργικές επεμβάσει για την απώλεια βάρου. Τι υποκαθιστά μια συστηματική θεραπεία με αυτή την καινούρια γενιά φαρμάκων. Τα... Το καινούριο που θα κυκλοφορήσει σίγουρα ε, μπαίνει μέσα στα ποσοστά και της βαριατρικής επέμβαση. Δηλαδή φτάνει το 20% του αρχικού βάρου η Μάλιστα. απώλεια. Μάλιστα. Είναι σημαντικό νούμερο. Είναι εκεί κοντά και η, η Είναι ετέμβαση? κοντά και η βαριατρική. Μάλιστα. Ίσως και σε... σε το ποσοστό είναι λίγο μεγαλύτερο. Αλλά εντάξει, είμα... δεν πάβει η βαριατρική είναι ένα ακροτηριαστικό χειρουργείο. Ναι, δηλαδή βέβαια. Υπάρχει... Και με του κινδύνου που έχει Πρέπει να, να ακολουθούμε. Δεν έχει πλέον ιδιαίτερου κινδύνου, γιατί υπάρχουν κέντρα βαριατρική χειρουργική με μονάδε μέσα. Ναι. Με αυτά. Η θνησιμότητα έχει... είναι όσο το να κάνει μια ναι, ναι. Δεν είναι κάτι. Αλλά παίρνει μετά κάποια υποκατάσταση, δηλαδή τεχνοστοιχεία, είτε βιταμίνε, είτε διάφορα. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, δεν έχω παρά να σα ευχαριστήσω θερμά, Για Αβριανή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχε πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Είμαι απολύτω βέβαιο, έτσι όπω θα παρακολουθώ χρόνια τα πράγματα, ότι θα έρθει ένα κύμα ξαφνικά. Δεν μπορεί παρά. αρκεί να είμαστε καλά ενημερωμένοι Ακριβώς, για το πώ θα διαχειριζόμαστε. Ο κόσμο δεν είναι ενημερωμένο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα, πάρα, πάρα πολύ. πολύ. Εγώ, εγώ.